λιγότερους. Είμαστε αρκετοί, πιστεύω. Ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους που μας επαρθένουν τα δύο χρόνια που είμαστε Συμβούλιο. Τους καλούς υγιείς φιλάθλους που με την βοήθειά τους φτάσαμε την ομάδα εδώ, δεν φτάσαμε μόνοι μας, αλλά και αυτούς που δεν θέλαν το καλό της ομάδας, οι οποίοι μας δυναμώσανε και γι' αυτό πήραμε δύο πρωταθλήματα. Δεν πειράζει, θα υπάρχουν και τέτοιοι φέτος, γι' αυτό θα πάμε και καλά. Τα παιδιά βοηθήσανε πάρα πολύ, όλοι οι παίχτες, όλος ο κόσμος. Οι συμβούλοι τρέξαμε πολύ, θέλουμε κι άλλους. Προσπαθούμε, αλλά λόγω δουλειάς, λόγω οικονομικής κρίσης, όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Θα προσπαθήσουμε και φέτος και ο σκοπός μας θα είναι δεν θα αφήσουμε την ομάδα στη μέση. Όσο μπορούμε, θα βοηθήσουμε. Με τη βοήθεια των παιχτών, των φιλάθλων και όλου του κόσμου. Όχι αυτό που κόστο πάμε, την ομάδα θα την πάμε. Τι άλλο. Πρώτα. Λοιπόν, θα πούμε λίγο για το θέμα των οικονομικών. Τις δύο χρονιές που, τους προηγούμενους που πέρασαν, δεν χρωστάμε σε κανέναν ούτε ένα ευρώ. Είμαστε, πιστεύω, καλά σωματεία στην Κοπάνο. Φέτος πιστεύω να πάμε καλύτερα. Παρόλο που είναι πιο δύσκολη χρονιά και βλέπουμε ότι η οικονομική κρίση μας έχει αγγίξει όλους μας, πιστεύω ότι θα απεξέλθουμε φέτος στις υποχρεώσεις μας. Τώρα εμείς έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την ΕΠΣΝΑ, διάφορα θέματα. Π.χ. το αυτοπιστωτικό είναι ένα θέμα που μας καίει, γιατί δεν έχει καλά την Κυριακή το πρωί για τη Ρόδο. Και προσπαθούμε να μας βάλουν να παίξουμε άλλες μέρες καθημερινές, έτσι και καθημερινές, ώστε να πηγαίνουμε αυθημερώς στη Ρόδο. Τώρα πιστεύω ότι θα βοηθήσει και η ΕΠΣ και ο Δήμος για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ευχαριστώ πολύ και τα προηγούμενα παιδιά όλα που ήταν στο Δέλτα Σίγμα και θα καλωσορίσουμε και τους καινούργιους που θέλουν φέτος να μπουν μέσα στο Δέλτα Σίγμα. Έχουν εκφράσει ενδιαφέρον καινούργια μέλη που μπορούν να μπουν μέσα στο Δέλτα Σίγμα. Εμείς θέλουμε εδώ τη βοήθεια όλων σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι άλλο. Μιλήσαμε σε ένα πρόχειρο συμβούλιο που κάναμε και θα επιχειρήσουμε σε μια λαϊκή βάση να κάνουμε ένα πλάνο δεκάμινο το οποίο θα πούμε στα μέλη, θα το συζητήσουμε μετά και θα γίνουμε σώμα και θα πούμε στα μέλη ότι να βγούμε και να ζητάμε 50 και 100 ευρώ είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε τα μέλη που θα γράψουμε, θα αναλάβουν κάποια παιδιά από το συμβούλιο. 10 ευρώ το μήνα. Τα γραμμένα τα μέλη μας, 80, 150, όσους βρούμε, αν μπορούμε την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα να μαζεύουμε το δεκάρυπτο από τον καθένα, που άμα μαζευτούμε, ας πούμε, 100, λέω εγώ, θα είναι ένα εκατομμυρικό νούμερο. Θα μπορούσαμε να είμαστε παραπάνω, αλλά 100 μα μαζέψουμε. Και έχουμε, μια βάση 10 ευρώ το μήνα, θα μαζέψουμε 1000 ευρώ. Γιατί με ένα πρόχειρο προϋπολογισμό που κάναμε, θέλουμε γύρω στα 25.000 ευρώ να βγάλουμε τη χρονιά. Η βάση μας είναι πάλι ότι κανένας παίχτης δεν πληρώνεται. Εγώ συμμετέχω, το είπα και από την πρώτη χρονιά, πριν δύο χρόνια που αναλάβαμε και συμμετέχω σε αυτό το συμβούλιο με αυτή την πρώτη αρχή. Ότι δεν πληρώνεται κανένα παίχτη. Προσπαθούμε να έχουμε καθαρά τα ρούχα του, το νερό του, όσα μπορούμε να του δώσουμε για να πάρουν παπούτσια. Γιατί τα παπούτσια μπορεί να κυμαίνονται 150, 200, 300, ο καθένα θέλει να βάλει στα πόδια του. Εμεί όσο μπορούμε να του δώσουμε. Θα έχουν τα εισιτήρια του πληρωμένα. Ένα σάντουιτ, το παλιό. Να του πάμε, να του φέρουμε. Από την τσέπη θα βάζουμε. Όταν φτάσει η ώρα εκεί. Να του κάνει τα βάζει. Πιστεύω ότι αν πιάσουμε τα 100 μέλη, θα μπορούσαμε, άμα γράψουμε ονόματα κάτω, μπορούμε να πούμε 300. Θα ορατηθούν αυτοί, γιατί μπορεί να ακούμε άτομα, κάποιος που δεν έχει ένα δικό του που παίζει στην ομάδα ή δεν έρχεται στο γήπεδο, άμα γραφτεί μέλος και πηγαίνει αυτή η επιτροπή κάθε μήνα και δίνει τα 10 του τα ευρώ, συμμετέχει και συνεισφέρει στην ομάδα, χωρίς να έρχεται, παιδί. Πιστεύω ότι τα 100 που είπα πάλι μέλη, άμα πιάσουμε με 1000 ευρώ το μήνα, δηλαδή στους 10 μήνες, βγάλουμε τα 10, με τις ταμπέλες διαφήμισης, με τα εισιτήρια, δεν βάζω στα έξοδα, βέβαια δεν βάλαμε τη διαιτησία, την οποία υπολογίζουμε να την βγάλουμε από τα εισιτήρια. Τα εντός έδρας αγώνες, οι δύο το μήνα π.χ. που θα παίζεις μέσα, θα την βγάλεις και το κηλικείο τσούκου τσούκου. Ταμείο, έχουμε αυτή τη στιγμή υπόλοιπο 2.000 ευρώ. Ξεκινάμε από το θεματικό. Από το θεματικό έχουμε 2.500. Ξεκινάμε σύν ό,τι άλλο πράξουμε από τώρα και πέρα. Δηλαδή όλα αυτά είναι φτιαγμένα, έχουμε τα χαρτιά, όλα τα πάντα είμαστε. Το θέμα μας είναι ότι θέλει πιο πολύ. Δηλαδή πέρσι
Τα παιδιά έτυχε τώρα γιατί ο Δημήτρης φεύγει. Έτυχε και κάτι στα μικρές μας. Όχι να το πούμε ότι φάγανε τον Λουκ εμείς, αλλά το φάγανε. Αυτό είναι αλήθεια. Το φάγανε. Η κρίση του συμβολίου, ο Θωμάς ο άνθρωπος παρόλο το πρόβλημα υγείας του 80%-90% εκεί πέρα, ο Γιώργος έξω από το συμβούλιο έφαγε ένα 70-80% και άλλο 70-80% ήταν και εμείς είχαμε απουσίες. Αλλά έτσι γυρνά σε μια θέση που φάγανε. Τώρα θέλει άνθρωπο να τρέξει στις ταμπέλες. Να τρέξει να πάρουμε και άλλες ταμπέλες. Δηλαδή αυτή η διαφήμιση που κάνουμε με 150-200 ευρώ σε μια επιχείρηση, το κόστος της ταμπέλας είναι 100 και 200 το χρονιά για μια διαφήμιση παρόλο την κρίση. Δεν πιστεύω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για μια επιχείρηση να βάλει μια ταμπέλα και την επόμενη χρονιά πάει 150. Δηλαδή 200 είναι η πρώτη χρονιά με το κόστος 100 και πάνε 100 στην ομάδα. Τη δεύτερη χρονιά πάει 150. Δηλαδή είχαμε ξέρω ότι 35-40 ταμπέλες. Αν βάλουμε άλλες 10-15 ταμπέλες και πιάσει ένα πέντε, ένα ποσό 5-6.000 τις ταμπέλες. Εντάξει. Αλλά θέλει. Είμαστε λάγοι με το πρώτο γήπεδο, πιστεύω, που έχει κάθε εβδομάδα όλοι. Παίζουμε. Κυριακή, εμείς την επόμενη παίζει καρδά. Δηλαδή, η διαφήμιση πιστεύω ότι αξίζει.